Τώρα ο Μανθάτης είναι γρήγορος. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι και το κάνει σωστά για Σπυριντόνοβιτς. Τον καιρό χώρο σε θέση φόρο του Ντουρμισάη περιμένει. Κοντά ο Σαχίτη. Θα τον ξεπεράσει Σπυριντόνοβιτς πλασαριστά. Από κοντά η πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Οικονομίδη. Σπυριντόνοβιτς βλέπει εστία, θα κάνει το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Ένα καταπληκτικό γκολ. Σρντάκ Σπυριντόνοβιτς. Ο Αυστριακός είχε εμπιστοσύνη στα πόδια του και πολύ καλά έκανε. Το παιχνίδι επειδή είναι τιμωρημένος και βεβαίως έξαλλα πανηγύρια Λάμπρο από όλους όσοι βρίσκονται στον πάγκο των Γιάννηδων. Ένα πανέμορφο σούτ, δείτε. Πατάει σωστά. Κέραυνοβολή των Κρίσισον. Κάποια σπρωξήματα μέσα στην περιοχή. Εδώ είναι πώς σφυρίζει ο εκάστοτε ρέφερι. Αν εφαρμόσεις το γράμμα του νόμου, μπορεί να σφυρίξει πέναλτι. Η κεφαλιά, η μπάλα έξω. Αυτή είναι μεγάλη στιγμή για την Λάρισα να ισοφαρίσει. Έχασε ο Τριποτσέρης. Η μπάλα στο Σπυριντόνοβιτς από κανονική θέση. Φάτσα με το 2-0. Δεν το κάνει. Δοκάρει και έξω. Πολύ μεγάλη φάση στο 27. Λεωζίνιο πλασαριστά για τον Μόρα που θα πέσει στο έδαφος. Το σκέφτεται ο Τάσης και λέει παίζεται. Θα δούμε όλα τα replay. Ο Μόρας ο οποίος πέφτει στο έδαφος δεν είδα κάποιο σπρόξιμο ή τράβηγμα. Μόρας ο οποίος τραυματίστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα παίζει τώρα δεξιός ο πιστοφύλακας. Σηκώνει το πόδι ο Μορσί, κάνει φάουλ, εκνευρίζεται ο Αιγύπτιος. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μορσί και αποβολή. Θα ξαναδούμε εμείς τη φάση βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πρόθεση να πάει πάνω στον Σαλαμάτα. Πιο πολύ σκύβει ο μπακ του Πανιωνίου. Προσωπική άποψη είναι λάθος το δεύτερη κίτρινη στον Αιγύπτιο. Σαραμαντάς βγάζει τον Κεϊτά που είναι γρήγορος. Συνεχίζει ο Αφρικανός. Παίζει κάθετα ωραία. Μανθάτης περιμένει ο Μασούρας. Υποδέχεται. Θα πλασάρει. Όχι. Έψαξε τον Τσιλούλη που κάνει το σούτι κόντρα. Ζητάει χέρι ο Τσιλούλης. Το κόνα για την ΑΕΛ. Ο Μπαργκά την κεφαλιά μόνος του. Out. Πολλά συστήματα με πολλές εναλλαγές. Ντέλετιτς. Ανάμεσα σε δύο, περνάει η μπάλα για τον Σαχίτη. Θέλει να σουτάρει με το δεξί, θα το κάνει κόρνερ. Κόρνερ και κεφαλιά στο δοκάρι για την ΑΕΛ. Ζητούν και χέρι από την ΑΕΛ. Πολύ μεγάλη φάση για να γίνει το 1-1 ξανά. Κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από τον Γκόλια. Πολύ μεγάλη στιγμή. Νομίζω με 10 η ΑΕΛ που είναι μπροστά. Παρά λίγο να φέρει την μπάλα μπροστά στο σώμα του Σαχίτη. Η κούρσα από τον Μασούρα. Η ευκαιρία για το 2-0. Μασούρας πλασάρει. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Γιάννης Μασούρας. Το έχουμε ξαναπεί το κύπελο του πάει. Δείτε εδώ. Το προλαβαίνει στην έξοδο. Εκτελεί με την μία. Αν έκανε κοντρόλ όλα θα δυσκόλευαν. Από όλες τις γωνίες και Γιάννη Μαρία Παπαδόπουλε, νομίζω ότι υπάρχει μια ανακούφιση και στις τάξεις του Πανιωνίου. Ναι, πραγματικά η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Ο Μανθάτης εκτελεί. Κακή έξοδος από τον Κρίστισον και δεν το πληρώνει. Η μπάλα είναι out.